στον ίδιο παρανομαστή, τον εξαναγκαζόμενο νέο ή παλιό ηθοποιό να δουλεύει με συνθήκες δουλείας και χωρίς ένσημα πολλές φορές για να εξασφαλίσει ένα μέρος μόνο των απαραίτητων για να επιβιώσει, στον ίδιο παρανομαστή με ολίγιστους μεγαλοκαθαρίες της τέχνης. Εγκαλούμε λοιπόν την Υπουργό να αναθεωρήσει τις απόψεις της και να μας πει αν αυτές εκφράζουν όλη την κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εργασίας, αν και μας υποσχέθηκε μετά τις κινητοποιήσεις μας που κάναμε εδώ και 2 και 3 εβδομάδες, ότι θα εξέδιδε σήμερα τις προϋποθέσεις για την επιδότηση μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών των 534 ευρώ για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για όλους τους καλλιτέχνες, δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν το έκανε και εμείς ακόμα περιμένουμε μάταια την υπουργική απόφαση. Το Υπουργείο Υγείας δεν εκδίδει υγειονομικό πρωτόκολλο παρά τις προσπάθειες που κάνουμε για να ξέρουμε αν και πώς θα λειτουργήσουν τα θέατρα και οι χώροι δουλειάς μας. Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, ενώ οι πρόβες βρίσκονται εν εξελίξη και ουδής γνωρίζει τα θέατρα τι μέλη γενέστε. Κάνουμε πρόβα, θα παίξουμε, θα λειτουργήσουν τα θέατρα. Με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν? Απ' την άλλη, το Υπουργείο Παιδείας, καλυπτόμενο κάτω από τη σιωπή του Υπουργείου Υγείας, δεν αποφασίζει για το πώς θεατρίζονται τα παιδιά, αν θα μπορέσει φέτος να λειτουργήσει το θέατρο για παιδιά και εφήβους. Το Υπουργείο Οικονομικών, εχθές το βράδυ, και αντί για καλό μήνα, ανάλγητα εντελώς, έστελε στις 12 τα μεσάνυχτα μηνύματα στους εν αγωνία αναμένοντες μπλοκάκηδες το επίδομα Ιουλίου.